Οπότε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γιώργου θα συνεχίσουμε για αυτά τα αντίφωνα. Βλέπετε, έχουμε τρία αντίφωνα. Πρώτο, δεύτερο και από πίσω είναι το τρίτο. Και αυτά ψάλλονται όταν γίνεται καθημερινή Θεία Λειτουργία. Έτσι, το πρώτο αντίφωνο έχει αρχή αγαθόν το εξομολογήσε το Κυρίο. Και μετά τις πρεσβείσεις στο τόκο. Απέναντι, αντιφωνικά, ο άλλος χορός θα πει το αναγγέλνει το πρωί το ελαιό σου και πάλι τις πρεσβείσεις στο τόκο. Τελειώνει το πρώτο αντίφωνο και μετά έχει αίτηση ο ιερέας, αίτη και αίτη, και μετά έχουμε το δεύτερο. Προσδέξτε τώρα το εφήμιο ποιο είναι. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Έτσι. Αυτό δεν ακούγεται. Στο Άγιο Όρος ακούγεται, γιατί εκεί τα λέμε έτσι όπως τα έχουμε, το τυπικό το... εδώ συνήθως έχετε ως δεύτερο εφήμιο αυτό που εδώ λέει τρίτο, έτσι, «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός». Έτσι είναι μια αλλαγή στο τυπικό. Κανονικά είναι το δεύτερο, όταν είναι καθημερινή Θεία Λειτουργία. Έτσι, δηλαδή... λέμε ο Κύριος ευασίλησε και πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε. Εδώ στον κόσμο αντί πρεσβείες των Αγίων σου λένε το σώσον ημάς Ιε Θεού, και σαν τρίτο λένε το απολυτίκιο της ημέρας, έτσι, του Αγίου ή της εορτής. Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα την ανάλυση της ΙΑ συνάξεως. Τι σημαίνουν τα προφητικά λόγια που ψάλλονται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας? Έτσι, η δεύτερη ψαλμωδία, το δεύτερο αντίφωνο, δείτε τώρα και στο χαρτί που έχουμε φωτοτυπημένο, το δεύτερο αντίφωνο πώς αρχίζει: «Ο Κύριος ευασίλευσε, ευπρέπει να δίσα του», έτσι. «Υμνούμε τη βασιλεία και τη δόξα και τη δύναμη του Υιού του Θεού», έτσι, «Ο Κύριος ευασίλευσε, ευπρέπει αν ενεδίσα του». «Ενεδίσατο ο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο». Είναι μια δοξολογία στην Βασιλεία του Θεού, ένα ύμνος στη Βασιλεία του Θεού, μια δοξολογία στην παντοδυναμία του Θεού και στην άπειρη, και μια φανέρωση της άπειρης δόξας, ένα ύμνος στην άπειρη δόξα που έχει ο Θεός, την οποία προσέλαβε από την κένωση και την πτωχία του. Ο Κύριος δοξάστηκε αφού πρώτα ταπεινώθηκε, σταυρώθηκε, εξευτελίστηκε όσο κανένας άνθρωπος, και μετά δοξάστηκε με την Ανάσταση και την Ανάληψη και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αυτό τώρα δεν πρέπει να το σκεφτούμε τοπικά, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, δεν έχει δεξιά και αριστερά. Αλλά τι σημαίνει ότι κάθισε στα δεξιά του Πατρός? Σημαίνει ότι ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση πλέον τώρα είναι μαζί με τον Θεό Πατέρα, και η ανθρώπινη φύση είναι πλέον δοξασμένη και τεθεωμένη, έχει τη θεότητα, δηλαδή είναι ενωμένη με τη θεότητα, με τη Θεία Φύση, και αυτό σημαίνει ότι είναι στα δεξιά του Πατρός. Είναι λοιπόν ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με θεωμένη την ανθρώπινη φύση ο Χριστός, και κάθεται στα δεξιά του Πατρός. «Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνου σοι, επήραν οι ποταμοί Κύριε». Αυτό είναι η συνέχεια του ψαλμού, έτσι, αλλά βλέπετε δεν το λέμε όλο τον ψαλμό, παίρνουμε ένα κομματάκι την αρχή. «Ο Κύριος ευασίλευσε, ευπρέπει ενεδίσατο, ενεδίσατο ο Κύριος δύναμη και περιζώσετο, και γάρε στερεώς την οικουμένη ή τη σου αλευθίσετε». Και μετά παίρνουμε και το κομματάκι στο τέλος: «Το οίκο σου πρέπει Κύριε αγίασμα εις μακρότε ημερών». Βλέπετε, παίρνουμε κομματάκι από τον 92ο ψαλμό και στοιχειοθετείται έτσι το δεύτερο αντίφωνο. Και ως εφήμιο είπαμε έχουμε το «πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε». Ένα μικρό σχόλιο. Ο Κύριος δοξάστηκε όταν ταπεινώθηκε. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, αυτός θα υψωθεί. Ο Κύριος ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου, κατέβηκε μέχρι τον κατώτατο Άδη, πιο κάτω δεν ήταν δυνατό να πάει,
άνθρωπος, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον δόξασε. Ο μόνος τρόπος και δρόμος για να δοξαστεί κάποιος είναι το να ταπεινωθεί μιμούμενος τον Κύριο. Όποιος ταπεινώνεται για χάρη του Χριστού υποτασσόμενος στις εντολές του, αυτός κερδίζει την αιώνια και άφθαρτη δόξα του Θεού. Οι Άγιοι που ταπεινώθηκαν μέχρι θανάτου, μιμούμενοι την πτωχία του Χριστού μας, είναι τα πρότυπά μας. Είναι πνευματικός νόμος. Υψώθηκες, θα ταπεινωθείς. Ταπεινώθηκες μιμούμενο τον Χριστό, θα υψωθείς. Και πόσο ειρηνεύει η ψυχή με έναν μόνο ταπεινό λογισμό. Μπορεί να το κάνετε και σαν πείραμα μέσα σας, ακόμα και τώρα, να δείτε όταν σκεφτείτε ταπεινά για τον εαυτό σας και μπείτε ταπεινά και το πιστέψετε κάτω από όλους, πόσο αναπαύεται η ψυχή, πόσο ηρεμεί και ξεκουράζεται. Αν δείτε, η ιδέα ότι είμαστε πάνω από τους άλλους μας φέρει και μία ταραχή. Έτσι, ο εγωισμός, η περηφάνεια συνοδεύεται πάντα από ταραχή και από μία λύπη. Εξού και η κατάθλιψη, η οποία έρχεται από τον εγωισμό, τον υπερβολικό. Πόσο ειρηνική είναι η ζωή αυτού που ταπεινώνεται, τοποθετώντας τον εαυτό του πάντα στην τελευταία θέση, κάτω από όλους. Ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος, όταν πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε πάντα στο τελευταίο στασίδι. Και του λέγανε οι γεροντάδες, οι άλλοι πατέρες, γέροντες, σας παρακαλώ, ελάτε πιο μπροστά. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε μπροστά από σένα. Λέει, παιδιά, λέει, πίσω είναι πιο φθηνό το εισιτήριο. Και όταν κοινωνούσε, πάλι ήθελε να κοινωνήσει ή δυνατόν τελευταίος, πίσω και από τα παιδάκια πήγαινε. Και ακριβώς αυτή η ταπείνωση είναι που του έδωσε τόση χάρη. Και ενώ τον δόξαζε ο κόσμος, δηλαδή τον επενούσαν, τέλος πάντων είχαν βγάλει φήμη ότι ήταν Άγιος και ήταν Άγιος και είναι Άγιος, αυτός δεν είχε τέτοια ιδέα, έλεγε, εγώ είμαι, λέει, σαν ένα κονσερβοκούτι που το χτυπάει ο ήλιος και αστράφτει. Και νομίζει κανείς ότι είμαι και χρυσό, ενώ είμαι ένα κονσερβοκούτι. Η κένωση και η ταπείνωση, η πτωχία του Χριστού μας, ας γίνει το πρότυπο της καθημερινής μας πράξης και ζωής. Αν θέλουμε να αναπαυτεί η ψυχή μας, δηλαδή πραγματικά, θα πρέπει να ακούσουμε το λόγο του Χριστού που λέει, μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και βρίσκετε ανάπαυση στις ψυχές ημών. Έτσι, η ανάπαυση στις ψυχές έρχεται όταν υπάρχει η πραότητα και η ταπείνωση. Όσο προσπαθούμε να βρούμε το δίκαιο μας, έτσι, και νομίζουμε ότι αν βρούμε το δίκαιο μας θα αναπαυτούμε, τόσο χάνουμε την ανάπαυση και κερδίζουμε την ταραχή για την ανησυχία. Όλες οι κακοδαιμονίες μέσα στα σπίτια, στις οικογένειες, στους συλλόγους, στην κοινωνία, στο έθνος, στα έθνη, όλα από τι ξεκινάνε, από αυτή την προσπάθεια ο καθένας να βρει το δίκαιο του και να πάει πάνω από τους άλλους ουσιαστικά, έτσι, ή τέλος πάντων να έχει την ίδια θέση με τους άλλους, να αναγνωριστεί και η δική του η αξία, να έχει και αυτός μια ηθική ικανοποίηση κλπ. Κλπ. Έχουμε πολλές τέτοιες ωρεοποιημένες εκφράσεις που ωρεοποιούν δηλαδή τα πάθη μας, τον εγωισμό μας, έτσι, και δικαιολογούν τον εγωισμό. Αλλά όλα αυτά είναι μια ματαιότητα που δεν σε βάζει παρά σε ταραχή μεγάλη. Τι χρειάζονται εδώ τα προφητικά αυτά λόγια και τι από την οικονομία του Σωτήρα συμβολίζουν αυτά? Έτσι, προφητικά λόγια είναι τα λόγια του Ψαλμού. Ο προφητάναξης Δαβίδ είναι που τα έχει γράψει. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα? Συμβολίζουν τις αρχές της παρουσία του στον κόσμο, του Κυρίου. Όταν ήταν μεν παρόν, αλλά δεν φαινόταν ακόμα στους πολλούς. Όταν ήταν στον κόσμο και ο κόσμος δεν το γνώριζε. Τον καιρό δηλαδή πριν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πριν αναφθεί ο λίχνος, τότε ο Χριστός χρειαζόταν ακόμα τα προφητικά λόγια. Αλλά αργότερα φάνηκε ο ίδιος ο προφητευόμενος και δεν υπήρχε πλέον ανάγκη των προφητών, αλλά τον έδειχνε παρόντα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και πριν από τον Ιωάννη τον έδειχνε ο ίδιος ο Πατέρας.
Γι' αυτό λέει, όλοι οι προφήτες προφήτευσαν ως τον Ιωάννη. Αυτή την εποχή, την πρώτου Ιωάννη, σημαίνουν τα ψαλόμενα προφητικά λόγια. Διότι και τα τίμια δώρα δια των οποίων σημαίνεται ο Χριστός δεν φέρνονται ακόμη εμπρός σε όλους, αλλά μένουν κατά μέρος σκεπασμένα. Πού? Στην Αγία Πρόθεση. Έτσι, ακόμα είναι στην αρχή της λειτουργίας και έχουμε πει ότι η αρχή είναι ακριβώς η προ της εμφάνισης της δημόσιας του Χριστού περίοδος. Γι' αυτό και έχουμε από τους προφήτες, οι οποίοι προανήγγυλαν την έλευση του Κυρίου και διαβάζουμε αυτά τα προφητικά λόγια. Ας εξετάσουμε τώρα τα λόγια του ψαλμού. Λέει, ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο. Την επίγνωση που δέχθηκαν οι άνθρωποι για τον Κύριο και υποτάχθηκαν σε Αυτόν, την ονομάζει βασιλεία, διότι τον γνώρισαν ένδοξο και ωραίο και δυνατό, όπως και έπρεπε να τον γνωρίσουν. Έτσι, ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε, βασιλεύει ο Κύριος σε ποιους? Σε αυτούς που τον δέχονται ως Κύριο, ως αρχηγό και οδηγό στη ζωή τους. Εκεί βασιλεύει. Γι' αυτό και μας είπε να ζητάτε τη βασιλεία μου, η οποία δεν επιβάλλεται με τα όπλα ή με τη δύναμη την εξωτερική ή με οικονομικά μέσα ή με νόμους και τροπολογίες νόμων κλπ, αλλά επιβάλλεται με την εκούσια θεληματική προσωπική αποδοχή που δείχνει ο κάθε ένας από μας στη διδασκαλία του, στο θέλημά του, σε αυτόν τον ίδιο. Έτσι δηλαδή είναι εσωτερική η έλευση της βασιλείας στον κάθε άνθρωπο και δεν επιβάλλεται με εξωτερικά μέσα, σαν ένα καθεστώς ας πούμε κοινωνικό, σαν ένα κοινωνικό σύστημα. Έτσι, ο χριστιανισμός δεν είναι κοινωνικό σύστημα, αλλά είναι μια εσωτερική ας πούμε αποδοχή του Χριστού στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και όταν όλοι οι άνθρωποι αποδεχθούν αυτό, που δεν θέλουν δυστυχώς όλοι, συγκροτούν τη βασιλεία του Θεού που είναι η Εκκλησία. Όλοι λοιπόν όσοι αποδέχονται τον Χριστό εσωτερικά μέσα τους, αποδέχονται δηλαδή το θέλημά του, αυτοί συγκροτούν τη βασιλεία του Θεού, ανήκουν στη βασιλεία του Θεού, είναι μέλη της βασιλείας του Θεού, είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε σε ποιους? Σε αυτούς που υποτάσσονται σε Αυτόν και ευπρέπει να είναι δύσατο, διότι, γιατί τον αποδέχτηκαν? Διότι τον γνώρισαν ένδοξο και ωραίο και δυνατό, όπως και έπρεπε να τον γνωρίσουν. Θα πεις οι άλλοι, γιατί δεν τον γνώρισαν ως ένδοξο και δυνατό και τον βρίζουν και τον απαξιώνουν τον Χριστό μας μέχρι σήμερα οι άθεοι? Γιατί δεν θέλουν να τον γνωρίσουν, δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων, είναι ο πάνσοφος και παντοδύναμος και πανυπερτέλειος Θεός. Αυτό είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, διότι μαζί με τους υπουρανίους και οι ευρισκόμενοι στη γη γνώρισαν τον αληθινό Κύριό τους. Και τα υπόλοιπα του ψαλμού αυτού, αν δει κανείς, θα βρει το ίδιο νόημα. Έτσι, τα υπόλοιπα τα έχουμε στην προηγούμενη σελίδα, τα διαβάσαμε έτσι. Που φανερώνει αυτό ότι ο Κύριος μετά την άκρα του ταπείνωση ενδύθηκε ευπρέπεια, έτσι, δοξάστηκε δηλαδή. Αλλά αυτό δεν το κατάλαβαν όλοι. Ποιοι το κατάλαβαν? Αυτοί που τον πίστευαν. Μετά την Ανάσταση δεν εμφανίστηκε στον Πιλάτο να του πει, γεια σου Κύριε Πιλάτε, βλέπεις με σκότωσες, αλλά εγώ εδώ είμαι ζωντανός. Δεν πήγε στον Πιλάτο, ούτε πήγε σε αυτούς που τον στους Φαρισαίους ας πούμε να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε μόνο σε αυτούς που τον πίστευαν. Γιατί? Από αγάπη. Από άπειρη αγάπη. Γιατί αν πήγαινε στους Φαρισαίους, δεν αποκλείεται πάλι να θέλανε να το σταυρώσουν πάλι, να το σκοτώσουν και δεύτερη φορά. Θα θέλανε, δεν θα μπορούσαν βέβαια, γιατί το σώμα του μετά ήταν έτσι πνευματικό, όχι δεν ήταν άειλο, αλλά ήταν πλέον τεθεωμένο και άπιαστο από αυτούς. Όπως υπάρχει ένα δίηγημα του Ντοστογεύσκη, ο μεγάλος ιεροεξεταστής, όπου υποθετικά ο Χριστός ξαναέρχεται στη γη, έτσι λέει το μυθιστόρημα, στη Σεβίλη, αν θυμάμαι καλά, σε μια πόλη της Ισπανίας, όπου υπήρχε ένας τέτοιος ιεροεξεταστής φοβερός και τρομερός. Και ενώ ο Χριστός μας κάνει ένα θαύμα εκεί και ο κόσμος πάει κοντά του, αυτός του λέει,
ο εργοξεταστής τον συλλαμβάνει, τον βάζει στη φυλακή και του λέει: γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις, εμείς καλά είμαστε εδώ πέρα, αύριο θα σε κάψω. Έτσι είναι οι άνθρωποι, καταλάβατε. Κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στην αλήθεια και προσπαθούμε να εξαφανίσουμε το φως και την αλήθεια. Θυμηθείτε τον Λάζαρο, τον ανέστησε ο Χριστός και αυτοί θέλαν πάλι να τον σκοτώσουν. Τόσο τύφλα είχαν. Γιατί να μην το κάνουν και στον Χριστό? Γι' αυτό δεν εμφανίζεται ο Χριστός σε αυτούς, δεν εμφανίζεται στους εχθρούς του, εμφανίζεται πλέον μόνο στους Αποστόλους, σε αυτούς που τον πιστεύουν, και εμφανίζεται και φανερώνει και τη δόξα του, την ευπρέπειά του. Η Βασιλεία του Θεού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, το μικρό σχόλιο. Ο Κύριος εβασίλευσε, εγκατέστησε τη Βασιλεία του στη γη και στον ουρανό. Στον ουρανό βεβαίως ήταν εγκαταστημένη η Βασιλεία και τα μέλη της Βασιλείας, η Αγία Τριάδα και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι όλοι, έτσι πάντοτε ήταν συνεπείς, τα λέω, πάντοτε συγκροτούσαν αυτή την ουράνια Βασιλεία. Αλλά πλέον η Βασιλεία του Θεού εγκαταστάθηκε και στη γη μετά την Πεντηκοστή, και αληθινά έξυπνοι είναι αυτοί που γίνονται πολίτες αυτής της Βασιλείας. Όσο και αν για τον κόσμο αυτοί θεωρούνται βλάκες, έτσι, οι χριστιανοί για τον κόσμο είμαστε ανόητοι που πιστεύουμε τέτοια πράγματα και μας ειρωνεύονται, δεν μας πειράζει. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: αυτός που γελάει τελευταίος, έτσι, αυτός είναι που... εμείς θέλουμε όλοι να γελάσουν, όλοι να χαρούν, αλλά δεν θέλουν δυστυχώς. Και στη Δευτέρα Παρουσία εκεί θα αναγκαστούν να προσκυνήσουν όλοι τον Χριστό, προσέξτε αυτό. Και οι άθεοι θα τον προσκυνήσουν και οι δαίμονες θα τον προσκυνήσουν. Και τώρα που πεθαίνουν και οι άθεοι, και αυτοί τον προσκυνάνε. Η παράδοση της Εκκλησίας μας λέει ότι στις 40 ημέρες η ψυχή του κεκοιμημένου πηγαίνει και προσκυνάει τον Χριστό. Θέλει δεν θέλει. Άθεος είναι, υβριστής είναι, βλάσιμος είναι, θα πάει να προσκυνήσει τον Χριστό, το θρόνο του Χριστού στις 40 μέρες. Γι' αυτό κάνουμε και το μνημόσυνο στις 40 ημέρες. Ορίστε. Αν πρέπει να σωθούν ή όχι, δεν είναι μόνο επειδή τον προσκυνούνε θεληματικά, αλλά και όταν κάνει το θέλημά του. Έτσι, ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, μπορεί να τον προσκυνάς με μετάνοιες μεγάλες εδαφίες, αλλά μην κάνεις το θέλημά του. Έτσι. Όχι όποιος λέει Κύριε, Κύριε θα σωθεί, αλλά οποιον το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής. Η αληθινή λοιπόν υποτακτική του επουρανίου βασιλέως δεν ακολουθούν ούτε υποτάσσονται σε κάποιο άνθρωπο, ούτε σε κάποια αντίληψη ή ιδεολογία ή μόδα κοσμική, αλλά στο βασιλιά της δόξης. Προσέξτε το και αυτό, γιατί δυστυχώς έχουμε τόσο δυνατά δεσμά με τον κόσμο που μας φαίνεται πολύ δύσκολο να ξεκοπούμε. Και έρχεται η άλλη, εξομολογείται και σου λέει: Πάτερε, δεν μπορώ, λέει, να κόψω τις φίλες μου. Είναι κοσμικές, το καταλαβαίνω, δεν λέμε τίποτα για το Θεό, δεν μπορώ να πω τίποτα για το Θεό, αλλά με σκόψω, γιατί μπορείς. Μπορείς, αλλά δεν θέλεις. Πρέπει να τις κόψεις. Αλλιώς θα πας μαζί του στην κόλαση. Η αργολογία που γίνεται σε πάει στην κόλαση. Ο Κύριος τι είπε? Για έναν αργολόγο, λέει, θα δώσετε λόγο στο Θεό. Όταν λοιπόν εσύ σπαταλάς τον πολύτιμο χρόνο που είναι για τη μετάνοια σε αυτή την αργολογία, και όχι μόνο, γιατί μετά μπαίνουν και ένα στροσκουπίδιο στο νου σου, στο λογισμό σου, και ξαναέρχονται αυτά μετά στην επιφάνεια και σου δημιουργούν επιθυμίες και ένα σωρό ματαιότητες. Δεν είναι αμαρτία όλα αυτά, τι είναι? Δεν είναι κόλαση? Οι αληθινά λοιπόν σωστοί και έξυπνοι άνθρωποι είναι αυτοί που υποτάσσονται στον Κύριο και ξεκόβουν κάθε άλλη υποταγή. Έτσι, ο Κύριος μας θέλει ελεύθερους και όχι δούλους. Βλέπετε τα παιδιά σήμερα σου λέει θέλουμε δουλειά. Ο κόσμος σου λέει θέλουμε δουλειά. Ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλειά, τη δουλεία δηλαδή. Το σωστό είναι να λένε θέλουμε εργασία. Αλλά η εργασία, η κύρια εργασία του ανθρώπου είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση και η προσευχή. Και αυτή την εργασία δεν μπορεί να σε στερήσει κανένας. Μπορεί να την κάνεις κάθε στιγμή.
Και αν την κάνεις αυτή την εργασία, είπε ο Χριστός, μετά όλα τα άλλα θα στα δώσω εγώ. Τι θα φας, τι θα πιεις, τι θα ντυθείς. Έτσι, επομένως, και το πρόβλημα της ανεργίας δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ο χριστιανός δεν έχει ποτέ ανεργία. Πάντα μπορεί να εργάζεται. Να προσεύχεται δηλαδή, να ζητάει τη βασιλεία του Θεού. Και μετά δεν θα του λείψει τίποτα από τα αναγκαία, προσέξτε. Όχι να έχει κότερα και τσιγάρα και ποτά. Αυτά δεν είναι αναγκαία. Τα αναγκαία θα τα έχει πάντα. Και δεν θα του λείψει τίποτα. Το έχει πει ο Κύριος. Ας γίνουμε λοιπόν δούλοι του Κυρίου και κανενός άλλου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να πάρουμε και το χάραγμα και το τσιπάκι και όλα αυτά, γιατί γίνεσαι δούλος ανθρώπου μετά. Μου είπε κάποιος, και μετά λέει, πώς θα κάνουμε συναλλαγές άμα δεν πάρουμε το τσιπάκι? Μα δεν έχουμε τέτοια εντολή να κάνουμε συναλλαγές. Είπε ο Χριστός να κάνετε συναλλαγές για να πάτε στον Παράδεισο, να έχετε συναλλαγές. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Για να πάμε στον Παράδεισο είπε αυτό, να εργαζόμαστε τη βρώση τη μη απολυμένη, αλλά τη βρώση τη μένουσα. Η ζωή είναι αιώνιον. Έτσι, η βρώση η μη απολυμένη είναι ακριβώς η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Η ζωή της λατρείας, της προσευχής και της υποακοής το θέλημα του Θεού. Ο άλλος που θέλει να εργάζεται τη βρώση την απολυμένη, αυτός είναι που ζητάει και δουλειά και φωνάζει, έτσι, και τα βάζει με αυτούς που δεν του δίνει δουλειά και κατεβαίνει και στον δρόμο και τρώει και ξύλο και ρίχνει και ξύλο και δεν γίνεται τίποτα στο τέλος, έτσι. Μια ματαιότητα είναι όλο αυτό. Η αληθινή υποτακτική λοιπόν δεν υποτάσσεται σε κάποιο άνθρωπο, ούτε σε κάποια αντίληψη, ιδεολογία, κοσμική μόδα κλπ, αλλά στο βασιλείο της δόξης. Ζουν σε αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο όχι ως πολίτες, αλλά ως οδίτες, έτσι, δηλαδή ως περαστικοί οδηπόροι. Ως περπατητές που οδεύουν για την ουράνια και αιώνια βασιλεία του βασιλέως του Μεγάλου. Και ακόμα πιο σωστά, είμαστε συνοδίτες, έτσι, είμαστε συνοδοιπόροι μέσα στο ωραίο αυτό, αν θέλετε να το πούμε, καθίδρυμα που είναι η Εκκλησία του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε συνοδοιπόροι. Ο χριστιανός ποτέ δεν έχει μοναξιά, ποτέ δεν είναι μόνος του στην πορεία. Αν νιώθει μόνος του σημαίνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Η οδός που βαδίζουν είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, το είπε ο Κύριος, και το τέρμα της οδού είναι πάλι ο Χριστός, γιατί είπε, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, μαζί με τον Πατέρα φυσικά και το Άγιο Πνεύμα, αφού είναι αχώριστος ο Χριστός από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Μακάριος όποιος το κατάλαβε και δεν συμφύρεται με τη ματαιότητα του συνεχώς μεταβαλλωμένου πρόσκαιρου αυτού κόσμου. Και κατεξοχήν στην εποχή μας που η μεταβολή γίνεται με ηλεκτρονικές ταχύτητες. Έτσι, συνεχώς αλλάζει ο κόσμος και βλέπετε και η εργασία πλέον είναι μηνών ή και εβδομάδων και ωρών ίσως. Και όλα τα υπόλοιπα, πόσο προσχερά είναι. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος. Εξηγώντας λοιπόν τον τρόπο αυτής της βασιλείας και της εξουσίας, ο προφήτης λέει, «Και γάρε στερέωσε την οικουμένη, ήτι σου σαλευθίσετε». Έτσι είναι το δεύτερο μέρος του δευτέρου αντιφώνου. Πώς είναι η βασιλεία αυτή και η εξουσία? Ποιος είναι ο τρόπος? Με τη λέξη στερέωμα εννοεί την πίστη. Με την πίστη λοιπόν στερέωσε την οικουμένη. Η πίστη είναι που στηρίζει την οικουμένη. Ο Κύριος δηλαδή σταθεροποίησε εκείνους που κλονίζονταν από την πλάνη και τους πρόσδεσε στον εαυτό του. Διότι όποιος πλανάται δεν μπορεί πουθενά να σταθεί. Και ο μεν προφήτης είπε τα παραπάνω. Ο δε Κύριος είπε, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», πράγμα που είναι η διδασκαλία της πίστεως. Και αυτή η στερέωση της οικουμένης δηλαδή, θα λέγαμε, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στους αιώνες των αιώνων από τους χριστιανούς οι οποίοι κάνουν ιεραποστολή, έτσι, και υπακούν σε αυτή την εντολή του Χριστού που λέει, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».
Και δυστυχώς στις ημέρες μας έχει ατονίσει αυτό το πράγμα. Όσοι έρχεστε στα μαθήματα που κάνουμε την Κυριακή το απόγευμα, θα το ακούσετε αυτό. Ο κόσμος έχει 7 δισεκατομμύρια, οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί δηλαδή, είναι 2. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι τελείως εκτός χριστιανισμού. Έτσι. Και όταν λέμε χριστιανισμός εννοούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τις αιρέσεις. Ας τους πούμε και αυτούς τους χριστιανούς, έτσι λέγονται. Φυσικά δεν είναι χριστιανοί με την σωστή έννοια. Είναι αιρετικοί. Τέλος πάντων, ούτε αιρετικοί. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι τελείως εκτός. Λατρεύουν δηλαδή τα είδωλα και τους δαίμονες ξεκάθαρα. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτούς? Έχετε δει κανένα ιεροαποστολικό σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους? Ο Ιερός Χρυσόστομος από την εξορία ακόμα οργάνωνε ιεροαποστολές και έστελνε ιεροαποστόλους, ενώ ο ίδιος ήταν σε τραγική κατάσταση μέσα στα βάθη εκεί της Αρμενίας που ήταν εξορισμένος. Και όμως ενδιαφερότανε να ευαγγελίσει τον κόσμο και έστελνε μαθητές του και οργάνωνε ιεροαποστολές. Και εμείς σήμερα είμαστε τόσα εκατομμύρια και έχουμε σε μια Ινδία που κοντεύει το 1 δισεκατομμύριο έχουμε έναν Ιεροπόστολο νομίζω. Ένα ή δύο. Τι να κάνει ένας άνθρωπος σε 1 δισεκατομμύριο? Και έτσι λοιπόν στερεώνεται η οικουμένη με την πίστη. Αλλά ποιος διαδίδει την πίστη σήμερα? Εδώ κοντεύουμε να χάσουμε και εμείς την πίστη μας. Έτσι βλέπετε πόσο σαν χριστιανοί εξατμιζόμαστε, χαλαρώνουμε, γινόμαστε όλο και πιο ξεπαγιασμένοι ως προς το θέμα της πίστεως. Όποιος δένεται με τον Χριστό, αυτός και μένει σταθερός και απαλλαγμένος από την κοσμική και δαιμονική πλάνη. Αυτός μετά γίνεται φάρος που ευαγγελίζεται τη χαρά του Χριστού σε όλα τα έθνη. Η στέρεη του πίστη γίνεται η βάση για την ιεραποστολική του δράση. Αλλά για τη βασιλεία δεν αρκεί η πίστη και με τον τρόπο αυτό δεν θα υποτάσσονταν τελείως τα έθνη. Γι' αυτό, επειδή χρειαζόταν να προσθεθεί και η φύλαξη των εντολών, ο μεν προφήτης λέει «Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα», ο δε Κύριος το λόγο του προς τους Αποστόλους για το βάθημα των εθνών προσθέτει το λόγο για τις εντολές, διδάσκοντας αυτούς να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Γιατί εκείνα που ο Σωτήρας ονομάζει εντολές, ο προφήτης τα ονομάζει μαρτύρια. Και αυτό θα το βρει σε όλη τη γραφή, να ονομάζει μαρτύρια τους νόμους του Θεού. Έτσι δηλαδή, μαζί με την πίστη είναι αναγκαία και η τήρηση των εντολών, ώστε να επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Πίστη χωρίς την τήρηση των εντολών είναι νεκρή πίστη, όμοια με αυτή των δαιμόνων. Και δυστυχώς πολλοί σήμερα έχουν αυτή την νεκρή πίστη. Και σου λένε, πιστεύω, λέει, ναι πάτερ, πιστεύω στο Θεό, ναι. Κατά τα άλλα δεν κάνει τίποτα από αυτά που λέει ο Θεός. Πιστεύει όπως και οι δαίμονες ότι υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η πίστη δεν σώζει. Έτσι προσέξτε λοιπόν ποια είναι η ζωντανή και σωστή πίστη και ποια είναι η νεκρή πίστη. Ζωντανή πίστη σημαίνει κάνω αυτά που λέει ο Χριστός. Κατόπιν λέει, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, το τρίτο μέρος, έτσι, του Δευτέρα Αντιφώνου. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε. Αγίασμα εννοεί τις θυσίες και τα δώρα, κάθε λατρεία που οφείλουμε να κάνουμε στον Θεό. Η κύρια εργασία του ανθρώπου είναι η λατρεία του Θεού. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, είναι πλασμένος δηλαδή να, με προορισμό να μοιάσει στον Θεό, ο οποίος Θεός είναι αγάπη, και ο τρόπος που μοιάζουμε στον Θεό είναι να γίνουμε και εμείς αγάπη. Και κατεξοχήν αγάπη είναι η λατρεία, η ύψιστη αγάπη είναι η λατρεία, έτσι. Όταν λοιπόν λατρεύουμε τον Θεό, μαθαίνουμε και γινόμαστε αγάπη. Μαθαίνουμε να αγαπάμε και γινόμαστε αγάπη, άρα μοιάζουμε στον Θεό. Η λατρεία λοιπόν είναι αυτή η διαδικασία, θα λέγαμε, η ευλογημένη που μας οδηγεί στον προορισμό μας, στο καθομοίωση, στη θέωση. Αυτό λοιπόν αρμόζει κατεξοχήν στον άνθρωπο και αυτό κάνουμε όταν πηγαίνουμε στον οίκο του Θεού
Και αυτό πρέπει να κάνουμε και στον εσωτερικό οίκο του Θεού, που είναι η καρδιά του καθενός μας, έτσι, η εσωτερική λατρεία, η οποία είναι αδιάλειπτη, η νοερά αδιάλειπτη προσευχή. Γιατί έχουμε πει ότι η καρδιά μας είναι ναός, και εκεί μέσα σε αυτό το ναό θα πρέπει να υπάρχει μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο ο Χριστός. Αυτά λέγοντας ο προφήτης ότι αρμόζουν στον οίκο του Θεού, φανερώνει ότι ο οίκος του Θεού δεν είναι άδειος και έρημος από τον Θεό, αλλά ότι έχει μέσα του τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Διότι αν ο οίκος ήταν άδειος από τον Θεό, δεν θα τέριαζαν σε αυτόν εκείνα που ταιριάζουν μονάχα στο Θεό. Το ίδιο προσθέτει και ο Κύριος στα παραπάνω και υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντοτε μαζί με την Εκκλησία Του. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας. Έτσι. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι μόνο η πιστή, αλλά είναι πρώτον ο Χριστός ως κεφαλή και μετά είναι όλοι οι Άγιοι, όλοι οι πιστοί, οι Άγγελοι και όλοι οι πιστοί. Αυτοί οι εξυπνάκηδες που συνέχεια λένε η Εκκλησία και η Εκκλησία και δεν κάνει τίποτα η Εκκλησία, δεν ξέρουν τι σημαίνει η Εκκλησία. Οπότε ξεκαθαρίστε το κι εσείς μέσα σας. Ποιοι ανήκουν στην Εκκλησία, ποιοι συγκροτούν την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία, οι δεσποτάδες και οι παπάδες? Όχι. Είναι και αυτοί, αλλά όχι μόνο αυτοί. Το ξαναλέω, η Εκκλησία είναι πρώτον ο Τριαδικός Θεός μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Δεύτερον, οι Άγιοι Άγγελοι. Τρίτον, με όλους τους Αγίους. Και τέταρτον, με όλους τους αγωνιζομένους πιστούς που είναι σε κατάσταση μετανοίας, τουλάχιστον. Έτσι, μετανοούν. Αυτοί συγκροτούν την Εκκλησία. Επομένως, αυτοί οι εξυπνάκηδες από τα ΜΜΕ που λένε για Εκκλησία και Εκκλησία και Εκκλησία, ουσιαστικά τον εαυτό τους βρίζουν. Έτσι, γιατί και αυτοί τυπικά είναι μέλη της Εκκλησίας, εφόσον είναι βαπτισμένοι. Τυπικά. Τώρα ουσιαστικά βέβαια είναι εκτός, είναι αφορισμένοι όχι μια φορά, χίλιες φορές. Αφού έχουν να πάνε στην Εκκλησία μήνες και χρόνια ίσως. Και οι κανόνες μας λένε ότι τρεις φορές, τρεις Κυριακές, αν δεν πας χωρίς εύλογη αιτία, είσαι αφορισμένος. Είναι φυσικά αφορισμένοι, από μόνοι τους είναι αφορισμένοι, δεν χρειάζεται να τους στείλει χαρτί η Εκκλησία. Ο Κύριος λοιπόν είναι πάντοτε μαζί μας και μας το υποσχέθηκε, και κατεξοχήν μάλιστα είναι μαζί μας με αυτό το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Την Εκκλησία ο Παύλος την ονομάζει οίκο του Ζώντος Θεού, διότι λέει, για να ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι Εκκλησία του Ζώντος Θεού. Και εκείνο που είπε ο προφήτης, εις μακρότητα ημερών, ο Κύριος το είπε, όλες τις ημέρες θα είμαι μαζί σας, όχι πολλές, αλλά όλες. Αυτή η ψαλμωδία λοιπόν είναι μια ακριβής προφητεία εκείνων που πραγματοποίησε σωτήρας μας με τη σταύρωση και τον θάνατό του. Με πόση ευλάβεια θα πρέπει λοιπόν και εμείς να εισερχόμαστε μέσα στο ναό και μέσα στο οποιοδήποτε αγιασμένο τόπο, μοναστήρι, προσκύνημα που πηγαίνουμε. Και εδώ έχουμε ένα μικρό κείμενο για το πώς πρέπει να εκδηλώνουμε αυτή την ευλογημένη ευλάβεια. Ούτε άπρεπη ενδυμασία, ούτε μακιγιαρισμένα πρόσωπα, ούτε άσχετες συζητήσεις επιτρέπονται μέσα στην εκκλησία ή στο μοναστήρι. Πολλές φορές με το που τελειώνει η εκκλησία, η ακολουθία δηλαδή, όπως είναι μέσα στην εκκλησία, αρχίζουν να την κουβέντα. Τελείως απαράδεκτο πράγμα. Η εκκλησία είναι για να προσευχόμαστε, όχι για να κάνουμε τις κοινωνικές μας, ας πούμε, υποχρεώσεις, που και αυτό δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι κοινωνική υποχρέωση να μιλήσει τον άλλον, είναι αγάπη. Αλλά βγες έξω από το ναό και πες του εκεί μια καλημέρα και αυτά, όχι μέσα στο ναό. Και πολύ περισσότερο αυτά που σας λέω, τα μακιγιασμένα πρόσωπα και τα βαμμένα χείλια και λοιπά και λοιπά, και η άπρεπη ενδυμασία, τα οποία τα έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουν οι γυναίκες σας και χρειάζεται να τους τα ξαναλέτε, γιατί όταν πάρεις μια εικόνα και βάλεις μακιγιάζ επάνω, τι κάνεις στην εικόνα? Το έχετε σκεφτεί? Την αλλάζεις, τη βεβηλώνεις.
πάρεις μια εικόνα της Παναγίας και βάλεις επάνω μακιγιάζ. Τη βεβηλώνεις, έτσι κάνεις μια βλασφημία, μια ασέβεια. Ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα. Είναι μια ζωντανή εικόνα. Επιτρέπεται να μου τζουρώνεις αυτή την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας που είναι ο κάθε άνθρωπος. Έτσι αν τους το πείτε απλά, νομίζω θα το καταλάβουν. Τώρα πώς θα το εφαρμόσουν, μετά εμείς θα είμαστε ανένοχοι. Αφήνω που στα τελώνια υπάρχει και αυτό το τελώνιο, ότι σας το έχω πει, της χρωματοπροσωπίας, το οποίο θα τη σταματήσει. Δεν θα τις αφήσει να πάνε πιο πάνω. Θα τις κατεβάσει κάτω όταν θα βγαίνει η ψυχή τους. Αλλά και εκτός της Εκκλησίας δεν επιτρέπονται οι ανάρμοστες ενδυμασίες και συμπεριφορές. Όχι, φυσικά, λέει, έχω για την Εκκλησία ρούχα, μετά έχω και άλλα ρούχα, τα οποία είναι για τον κόσμο. Δηλαδή κάνουμε διπλή ζωή και το έχουμε και νομιμοποιήσει, αν είναι δυνατόν. Ενώ η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται μετά το διευχόν σε όλη μας τη ζωή. Όλη μας η ζωή είναι μια λειτουργία. Εκεί λοιπόν στη λειτουργία της μιας ώρας δίνεσαι αλλιώς και στην υπόλοιπη λειτουργία της ζωής σου δίνεσαι αλλιώς, δεν επιτρέπεται. Η ευλογημένη ευλάβεια. Όταν κανείς εισέρχεται στην εκκλησία ή στο μοναστήρι με ευλάβεια, είναι αδύνατο να μην πάρει μια γεύση, μια δροσιά της χάριτος του Θεού. Πράγματι, έτσι. Νομίζω όλοι το έχετε αισθανθεί αυτό, πόσο αλλάζει η ψυχή μας με το που θα μπούμε σε μια εκκλησία, αρκεί βέβαια να μπούμε με ταπείνωση και με ευλάβεια. Σύμφωνα με τον Γέροντα Παΐσιο, η ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού και ο άνθρωπος που τον έχει συμπεριφέρεται παντού με προσοχή και συστολή. Προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρη του Θεού μαζί του. Σε τι συνίσταται όμως η ευλάβεια ενός πιστού? Καταρχήν στην αμφίεση. Στα εξωτερικά, αρχίζουμε από τα εξωτερικά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ευλαβής αυτός που εισέρχεται στο μοναστήρι ή στην εκκλησία με οποιαδήποτε αμφίεση ή με την αμφίεση της ώρας εκείνης που βρέθηκε μπροστά στο μοναστήρι. Έτσι υπάρχουν μοναστήρια που είναι κοντά στη θάλασσα και έχουν την ανέδεια κάποιοι και κάποιες να πάνε με τα μαγιό. Σου λέει, ήρθαμε, λέει, να προσκυνήσουμε. Για μπάνιο πάμε, αλλά περάσαμε αφού είναι μοναστήρι, λέει. Και άμα της πεις και καμιά κουβέντα, θυμώνουν κιόλας. Και σου λέει, δεν είπανε και οι μεγάλοι ότι να ελάτε όπως είστε? Ελάτε όπως είστε. Γι' αυτό σας λέω, δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε κάποιος ότι είναι και σωστό. Δεν θα πας όπως είσαι. Δυστυχώς όμως αυτό το φαινόμενο συναντάται συχνά στα μοναστήρια. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο πιστός και μάλιστα η γυναίκα ότι η ακατάλληλη αμφίεση δεν δείχνει σεβασμό ούτε εκτίμηση, αλλά μάλλον περιφρόνηση. Ο Κύριος μας, που είναι το πρότυπό μας, ήταν δεδημένος σε όλη του τη ζωή. Ενώπιον του Κυρίου, ο δαιμονισμένος των Κυριεσινών, η μάτι ο νούκαινε διδίσκετο, όσο υπήρχε μέσα του λεγιώνα των δαιμονίων. Ενώ είναι ηματισμένος και σοφρονών μετά τη φυγή των δαιμονίων. Όσο ο άνθρωπος αφαιρεί τα ρούχα του, να ξέρετε, τόσο κινδυνεύει να δαιμονιστεί. Σας το λέω, να το ξέρετε. Το μεγαλείο και το στολίδι της Παναγίας μας, που είναι το πρότυπο για κάθε γυναίκα, είναι η αγνότητα και η σεμνότητά της. Βλέπετε ότι η Παναγία είναι σκεπασμένη πλήρως, δεν φαίνεται τίποτα. Η πανάμωμη Παρθένος αντιστάθηκε με τη χάρη του Θεού από τη γέννηση ως την κοίμησή της σε κάθε κακία. Απέδωσε έτσι στον Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που εκείνος χάρισε στη φύση μας. Η μίμησή της είναι επιτακτικό καθήκον όλων και κατεξοχήν πρότυπο των γυναικών θα πρέπει να είναι η Παναγία. Ο Απόστολος Παύλος στο στόμα του Χριστού κατακρίνει την ασυδοσία πολλών συγχρόνων γυναικών ως προς την αμφίεση, λέγοντας «Τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω μεταεδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς». Πρέπει να στολίζουν οι γυναίκες με την εδώ, με την ντροπή δηλαδή, και με τη σοφροσύνη τον εαυτό τους. Εάν ο Απόστολος συμβουλεύει τις γυναίκες να έχουν σε μια εξωτερική εμφάνιση συστολή και σοφροσύνη μέσα στην καθημερινότητα, τι θα έλεγε κανείς για την ενδυμασία τους προκειμένου να πάνε σε μια εκκλησία, σε ένα μοναστήρι? Τίποτα περισσότερο. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη από τον τρόπο της αμφίεσής μας, διότι ενδιαφέρεται για την εσωτερική κατάσταση της ψυχής μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη
και πρέπει να παρουσιαστούμε με τρόπο που δείχνει το σεβασμό που κατά βάθος όλοι έχουμε, αλλά ξαπατώμαστε από τον πονηρό. Οι περισσότερες τώρα πια γυναίκες, θα τολμήσω να πω, έρχονται στα μοναστήρια με παντελόνια, με εξόπλατα, με μίνι φούστες, άλλοτε να προσκυνήσουν και άλλοτε να συμμετάσχουν σε μια ακολουθία, βαφτίσια, γάμι κλπ. Ή και να κοινωνήσουν ακόμα. Δυστυχώς όμως δεν παίρνουν με αυτόν τον τρόπο τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας. Έτσι παίρνουν το ανάποδο, έτσι, κατάκριμα. Θα μου πείτε, στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε γίνεται λόγος για τα παντελόνια. Και θα σας απαντήσω καταφατικά, διότι ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και ισχύει για όλες τις εποχές. Η αδυναμία μας και η τάση που έχουμε προς την αμαρτία φέρουν καινούργιες συνήθειες ως επιτοπλίστων αμαρτωλές. Τους ξέρετε τους κανόνες, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, ουκ έστε σκεύει ανδρός επί γυναίκη, δεν επιτρέπεται δηλαδή ανδρικά ρούχα να φοράει μια γυναίκα, ουδεμή ενδύσεται ανήρ στο λίγη γυναικεία, ούτε άνδρας να φοράει γυναικεία ρούχα. Δεν επιτρέπεται η γυναίκα να παίρνει ανδρικά αντικείμενα και ανδρικά ενδύματα και ο άνδρας γυναικεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει ότι οι γυναίκες που αλλάζουν τα ενδύματά τους με ανδρικά αμαρτάνουν, διότι καταστρέφουν την τάξη που όρισε ο Θεός και παραβαίνουν τους νόμους του Θεού, της φύσεως και της κοινωνίας. Γινόντουσαν βέβαια. Ναι, βέβαια. Και από πριν γινόντουσαν και στις ειδωλάτρες γινόντουσαν, έτσι. Και η έξαρση που έχουμε στην ομοφιλοφιλία έχει αιτία και αυτό, να ξέρετε, την ενδυμασία. Όσον αφορά δε την προσέλευση στην Εκκλησία ή στη μονή βαμμένων γυναικών, σε μια από τις παρενέσεις του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, θα τον έχετε ακούσει, είναι πολύ σεβαστός Άγιος Γέροντας, ο σεβαστός γέροντας τη συμβουλεύει να μην βάφουν το πρόσωπο, τα χείλη και τα νύχια τους, διότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλουν τον Δημιουργό και είναι σαν να του λένε: «Εσύ Θεέ δεν είσαι καλός τεχνίτης να μας κάνεις όμορφες και εμείς είμαστε καλύτερες από σένα και κάνουμε τα χείλη μας και τα νύχια μας κατακόκκινα, ούτως ώστε να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να μας θαυμάζουν». Μάλλον να φοβούνται. Βλέπεις κάτι νύχια εκεί, μαύρα, κόκκινα, μακριά εκεί. Αν θέλουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, να μην πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε ή και να κοινωνήσουμε ακόμα με βαμμένα χείλια. Θυμάμαι μια φορά είχε αφήσει μια κοκκινάδη πάνω στην Αγία Λαβίδα και λέω: «Τι γίνεται εδώ, σαν αίμα ήταν». Εκτός των άλλων, με τα βαψίματα καταστρέφουμε τις εικόνες και λερώνουμε τη λαβίδα και το μάκτρο. Αλλά σας είπα το χειρότερο ποιο είναι. Έτσι, είναι μια βλασφημία στην εικόνα του Θεού που φέρουμε πάνω μας. Ο καθένας μας είναι μια εικόνα, μια ζωντανή εικόνα. Μπαίνοντας στο ήσυχο και κατανοητικό περιβάλλον της Εκκλησίας ή της Μονής, οφείλει ο κάθε πιστός να συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της ησυχίας και της κατανοήξεως. Άλλο τώρα, έτσι, εκτός την αμφίεση και το μακιγιάζ κλπ., ο τρόπος που θα μπεις στο μοναστήρι, στην Εκκλησία. Το βάδισμά του καλό πρέπει να γίνεται σεμνά και αθόρυβα και οι κινήσεις γενικά να δείχνουν ευλάβεια. Οι θόρυβοι και οι φωνές, τα ξεφωνητά κλπ. Πρέπει να απουσιάζουν κατά την είσοδο στο μοναστήρι, φυσικά και στην εκκλησία. Εισερχόμενος κατόπιν στο ναό, πιστός κατευθύνεται ήσυχα στο παγκάρι και παίρνει ένα ή δύο κεριά. Όχι, παίρνουν 10 κεριά με τις χούφτες. Η συνήθεια να ανάβουν πολλά κεριά είναι λανθασμένη νοοτροπία και δημιουργεί προβλήματα στα μοναστήρια. Τώρα λέει, αναγκάζει παραδείγματος χάρη την υπεύθυνη μοναχή να σβήνει συντομότερα τα κεριά για να τοποθετούν στη θέση του στα επόμενα, διαμαρτύρεται αυτή, σου λέει: «Γιατί μου έζησε στα κεριά μου» κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Όταν ο πιστός ανάβει το κερί με πολλή ευλάβεια, μπορεί να προσεύχεται στον Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Όπως το κερί λιώνει, έτσι και η ζωή του να λιώνει από αγάπη προς τον πλησίον και να φωτίζει σαν το ταπεινό φως του κεριού. Έτσι δεν μένει μόνο στον τύπο, αλλά υπησέρχεται βαθύτερα στην ουσία της πίστεώς μας. Η συμπεριφορά προς τους ανθρώπους που διακονούν στην εκκλησία ή προς τη μοναχή στο μοναστήρι αποτελεί ένα κέριο σημείο που χρειάζεται την προσοχή όλων όσων εισέρχονται σε εκκλησία ή σε ένα μοναστήρι. Ειδικότερα στην περίπτωση του μοναστηριού, η συζήτηση που θα επιδιώξει να αναπτύξει ο κάθε προσκυνητής προϋποθέτει την ύπαρξη ευλάβειας από μέρους του.
χρειάζεται να έχει σαν κέντρο αναφορά τον Θεό. Όταν κανείς εισέρχεται στο μοναστήρι για να λύσει τις απορίες του με ένα περίεργο τρόπο, ενίοτε και προσβλητικό, δεν ωφελείται ούτε στο ελάχιστο. Αρχίζουν και κάνουν ερωτήσεις του τύπου πώς σας λένε, πόσο χρόνο είστε, πώς είστε εδώ πέρα οι μοναχές, έτσι, περιέργεια. Απευθύνονται σε προσωπικό καθαρά επίπεδο και η απάντησή τους δεν βοηθάει στην πνευματική άνοδο. Συμφέρει αληθινά σε κάποιον να πάρει πληροφορίες για το ιστορικό της μονής, να εκφράσει μια απορία για ένα πνευματικό ζήτημα που τον απασχολεί και κυρίως να ζητήσει προσευχή για ένα πρόβλημά του. Είναι προτιμότερο να ακούσει έναν επικοδομητικό λόγο παρά να παρασυρθεί σε ανώφελες κουβέντες. Έτσι είναι συστάσεις που κάνει μια γερόντισσα, κυρίως σε γυναίκες που πάνε στο μοναστήρι. Αλλά ισχύει και για τις εκκλησίες και για τα προσκυνήματα που πηγαίνετε και πηγαίνουν και οι κυρίες που διακονείται στους κύκλους. Αυτά ήθελα να σας πω. Ακούω τις ερωτήσεις σας, αν υπάρχουν. Πάτε, να ρωτήσω κάτι εκτός του θέματος. Στο μοναστήρι που πηγαίνουμε, βλέπουμε ότι ανάβει τα κεριά μπροστά στην εικόνα η μοναχή. Άλλοτε ανάβει ένα, άλλοτε ανάβει κάποιος, γίνει και ο ένα, ανάβει άλλα δύο. Δηλαδή δεν ανοίγει από την αρχή, σε ορισμένα σημεία της θείας λειτουργίας. Του άρθρου και της θείας λειτουργίας. Και δεν ξέρω τι συμβολίζουν και το ρώτησα παντού και δεν ξέρω. Μιλάτε μέσα στην ακολουθία και μέσα στη λειτουργία. Ναι. Είναι η τάξη. Στην Εκκλησία όλα γίνονται με τάξη. Έχει νόημα. Έχει νόημα. Όταν είναι ο εξάψαλμος, ας πούμε, που διαβάζουμε τον εξάψαλμο, εκεί θυμόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία, την κρίση. Και είναι όλα σκοτεινά. Και δεν έχουμε κανένα φως. Μετά που αρχίζει σιγά σιγά ο όρθρος, σιγά σιγά έρχεται το φως. Και αυτό το εκφράζουμε με το άναμα σιγά σιγά των κεριών. Δεν τα ανάβουμε όλα από νομιάς. Ανάψουμε όλους τους πολυελαίους με τη μία, ας πούμε. Στο Θεός Κύριος σιγά σιγά ανάβουμε ένα κεράκι, μετά λίγο περισσότερο κλπ. Έτσι υπάρχει ορισμένη τάξη, τυπικό. Άμα γίνετε εκκλησάρισσες θα το μάθετε. Εντάξει, ορίστε. Η οποία προσκυνάμε του Χριστού και της Παναγίας τη στάμπα της μέσα μας παρά εμείς τη δική μας στάμπα, δηλαδή των κραγιών που πάνω στην εικόνα. Γιατί για να το πάρουμε μήπως κάπως πιο... Η στάμπα υπάρχει. Υπάρχει. Και απλά δεν το εννοούν όμως. Ναι, να τους το πείτε να το καταλάβουν. Ότι έχουμε τη στάμπα, έχουμε την εικόνα του Χριστού, έχουμε τη σφραγίδα πάνω μας. Είμαστε μια ζωντανή εικόνα και δεν μπορείς την εικόνα να λιώνεις. Δεν επιτρέπεται. Είναι ευεβήλωση. Να κάνουμε προσευχή.